Πάμε και στη Φλόρινα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα τελευταία νέα, να δούμε ποια είναι η δισογραφία που επικρατεί στην περιοχή, ποια είναι τα πρώτα θέματα. Να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο τον Νίκο το Φίλο. Νίκο, καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους σας. Θα ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις που έκανε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Πέττη Πέρκα, για το αρδευτικό των Πρεσπών αλλά και το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ νομού Φλόρινας, Πέττη Πέρκα, σχετικά με την κατασκευή του αρδευτικού Πρεσπών και την στήριξη του πρωθυπουργού στο ΜΕΕ, είπε ότι εγώ χάρηκα με αυτή την εξέλιξη, έβγαλα και σχετική ανακοίνωση. Μάλιστα. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των Πρεσπών, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ το στηρίξαμε και καλά έκανε η σημερινή κυβέρνηση που το προχώρησε. Θα δώσει ανάσα στην περιοχή. Η κάθε επόμενη κυβέρνηση πρέπει να συνεχίζει ό,τι έχει αρχίσει η προηγούμενη. Αναφέρθηκε ότι είναι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 και είχε εξαγγελθεί προεκλογικά το Μάιο του 2019 από το ΣΥΡΙΖΑ. Σχετικά τώρα με το ιδρυθέν εποχικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας που προανέφερες, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει το κλιμάκιο αυτό να είναι μόνιμο και όχι εποχικό. Γιατί όλο τον χρόνο υπάρχουν φωτιές εισαγόμενες και μη και υπάρχει πυκνή βλάστηση στην περιοχή. Πάντως έγινε το πρώτο θετικό βήμα. Είναι το πρώτο θετικό βήμα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά με απόφαση του Υφυπουργού, του Νίκου, του Χαρδαλιά. Γίνονται προσπάθειες από τον Παναγιώτη τον Πασχαλή, τον Δήμαρχο των Πρεσπών και τον Γιάννη τον Κιωσάλα και τον Παναγιώτη τον Ανδρεόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, να μείνει το κλιμάκιο έστω και σε μόνιμη βάση. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο Αμίντο. Είχαμε δωρεά μασκών και αντισηπτικών από τον Δήμο Αμιντέου. Ακριβώς. Δωρεά μασκών και αντισηπτικών από το Δήμο Αμιντέου στο Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας και ΚΕΦΙΑΠ. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες της στο Δήμο Αμιντέου για την ευαισθησία και την γενναιοδορία που επέδειξε προσφέροντας δωρεάν 100 υφασμάτινες μάσκες πολλών χρήσεων και 66 φιάλες υγρού αντισηπτικού 500 mg για τις ανάγκες του ΚΕΦΙΑΠ Αμιντέου. Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας τόνισε ότι στην δύσκολη περίοδο που βιώνουμε η ευγενική αυτή προσπάθεια του Δήμου Αμιντέου μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας. Η κίνηση αυτή ευχόμαστε να βρει μιμητές. Μάλιστα. Τώρα πάμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Νίκο, έχουμε και εκεί εξελίξεις. Εντοπισμός ακατέργασης της κάναβης σε περιοχή της Φλόρινας. Ναι. Εντοπίστηκαν σε ορεινή και δύσβατη περιοχή της Φλόρινας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλόρινας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής, του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών, του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλινών και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλόρινας, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων και συντονισμένων ερευνών, δύο σάκι που περιείχαν 21 δέματα με εκατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 26 κιλών και 714 γραμμάρια, οι οποίοι και κατασχέθηκαν. Προανάκριση, Δημήτρη, για αυτή την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Φλόρινας. Μάλιστα. Τώρα να πούμε ότι τα λιγνητορυχεία Αχλάδας διέθεσαν γιατρό Νίκο στον Δήμο Φλόρινας όσον αφορά με τις εξελίξεις με τον κορονοϊό. Σε αυτή την ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη εποχή, η λιγνητορυχεία Αχλάδας ΑΕ, ορμόμενη από την ανοιχτή επιστολή πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων Αλέξανδρο Ακριτίδη και Νικολάου Ακιμίδη του Συνδυασμού Ενότητας Συνεργασία, την οποία αποδέχτηκε και ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης, δηλώνει ότι θέλει να βοηθήσει και να την υλοποιήσει θέτοντας με χαρά στην υπηρεσία του Δήμου Φλόρινας γιατρό για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της εποχής. Μάλιστα. Τώρα έχουμε και μία παράταση απαγόρευσης των εκπαιδευτικών δομών του ΑΕΔ Φλόρινας. Για ενημέρωσέ μας ώστε να γνωρίζουν και όσοι παρακολουθούν αυτές τις δομές. Ναι, Δημητρή, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, η διοίκηση αποφάσισε την παράταση της απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών του οργανισμού, επαγγελματικές σχολές μαθητείας, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Βρεφοπονιακούς Σταθμούς, καθώς και την αναστολή όλων των εκπαιδευτικών εκδρομών εσωτερικού και εξωτερικού, έως και τις 10 Μαΐου για προληπτικούς λόγους.
η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αφορά και την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης του ΑΕΔΑ. Μάλιστα. Τώρα έχουμε και τηλεφωνική υποστήριξη του Κέντρου Υγείας Φλόρινας. Για να δούμε και αυτό το θέμα. Με στόχο λοιπόν την ενημέρωση των πολιτών της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Φλόρινας, ναι, ανακοινώθηκε ότι στην ιστοσελίδα της 3ης ΙΠΕ Μακεδονίας έχουν αναρτηθεί τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας κατά την διάρκεια της πανδημίας. Τα διαθέσιμα τηλέφωνα είναι 3-2385-024.000, 2-385-046-950 και 2-385-046-980. Η ώρα λειτουργίας της τηλεφωνικής υποστήριξης ακολουθεί το πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, δηλαδή πρωινό ωράριο. Σε περιπτώσεις όπου θα υπάρχει υπερβολικός όγκος επικοινωνίας, θα κρατούνται στοιχεία για να γίνεται στη συνέχεια επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους. Για την ορθή εξυπηρέτηση όλων παρακαλούμε λογισμένη χρήση. Αυτό λέει η ανακοίνωση του Κέντρου Υγείας Φλόρινας. Ωραία, και να κλείσουμε και με ένα τελευταίο θέμα. Κατασκευή μασκών έχουμε από το πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Φλόρινας. Με πρωτοβουλία του Εργαστηριακού Κέντρου Φλόρινας και στη συνεργασία με τον Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών Φλόρινας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ξεκίνησε η παραγωγή προστατευτικών μασκών με την χρήση 3G εκτυπωτή. Οι αξιόλογοι συνάδελφοι Γεωργίου Σωτήριος, Δράγο Ευαγγελία και Αρβανιτάκης Ιωάννης προέθεσαν στην απαραίτητη έρευνα για την σχεδίαση, την επιλογή και την προμήθεια των καταλλήλων και πιστοποιημένων υλικών. Αργός αυτήν την προσπάθεια στάθηκε από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Φλόρινας. Την δράση στήριξαν και το πρώτο ΕΠΑΛ Φλόρινας και το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλόρινας, παραχωρώντας στους 3G εκτυπωτές τους για να επιτευχθεί μεγαλύτερη παραγωγή σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ωραία, άλλη μια αξιόλογη πρωτοβουλία. Οι μάσκες θα προσφερθούν δωρεάν στο υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Φλόρινας και στο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, εκφράζοντας στο πρόσωπό τους τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας, κάνοντας το ελάχιστο που μπορούμε. Αυτά μας λέει η διευθύντρια του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Φλόρινας, Μαρνέλη Ευγενία. Μάλιστα, ωραία, Νίκο. Και με αυτό το θέμα θα ολοκληρώσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Καλό σου βράδυ. Συνέχεια.